Επανήλθαμε αγαπητοί φίλοι στο στούντιο ε, και όπως σας προανήγγυλα έχω μαζί μου τον κύριο Ηλία Καρδογιάννη. Καλώς ορίσατε κύριε Καρδογιάννη. Ο κύριος Καρδογιάννης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ε, είναι πρόεδρος της εταιρείας ΕΝΣΚΟ η οποία ασχολείται, δραστηριοποιείται στον τομέα του trading, του διασυνοριακού κυρίω στο ρεύμα αλλά κυρίω είναι ένας έμπειρος ε, 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 άνθρωπος του, του χώρου του το ενεργειακού και ήθελα να έχουμε, κύριε Καρδογιάννη, ήθελα να έχω σήμερα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίο πιάνει το σφιγμό τη αγορά. Με την έννοια ότι ε, οι συζητήσει που έχουμε με του επιχειρηματίε, με του ανθρώπου που στελεχώνουν αυτόν τον ε, χώρο, ε, συγκλίνουν το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μια ε, θα λέγα έτσι, δυσπραγία, μια έλλειψη κινητικότητα. Και άρα ε, κάποια πράγματα μένουν ε, ε, στάσιμα. Έχουμε διακηρυγμένη τη θέση τη κυβέρνηση ότι Βλέπει διαφορετικά, με διαφορετική ματιά, θέματα όπως, επειδή, παραδείγματι, αυτό που θα λέγαμε απελευθέρωση των αγορών, των ενεργειακών. Και από την άλλη έχουμε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα, τα, τα πράγματα. Θα ξεκίναγα από το σημείο που αναφερθήκατε ότι υπάρχει μια δυσπραγία. Θα έλεγα η δυσπραγία αυτή είναι διαχρονική εμείς μην ξεχνάμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε το 2001 και ο ρυθμός της απελευθέρωσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω. Ε, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ξεκίνησε με μία στρατηγική μη απελευθέρωση. Επομένως, να καλύψουμε δηλαδή, κατά το γνωστό, να καλύψουμε να την υποχρέωση. Καλύψουμε τις που αναφέρονται στην οδηγία τυπικά και να διατηρήσουμε τον εθνικό πρωταγωνιστή στον τομέα αυτό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μας είναι η ΔΕΗ. Ναι. Ε, βέβαια, κατά καιρού έγιναν κάποια βήματα, όπως παραδείγματος χάρη το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά ακόμα και σε αυτό τον τομέα η απελευθέρωση έγινε, κατά την άποψή μου, με κάποιες τρευλώσεις, και με κάποιες, αν θέλετε, πολιτικές που ξέφευγαν από το πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς. Παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχει πολιτική ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής, η ηλεκτροπαραγωγή αυτή δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα καύσιμο, όπως το φυσικό αέριο. Ναι, ναι, γιατί να θυμίσουμε στους θεατές μας ότι οι ιδιώτες οι οποίοι μπήκαν στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τα θερμικά εργοστάσια, ήταν υποχρεωμένοι να έχουν μόνο φυσικό αέριο. Δεν μπορούσαν να έχουν, επί παραδείγμα, πρόσβαση σε λιγνίτε, σε υδροελεκτρικά ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο και κάψιμο. Αυτό οδήγησε σε τι, στο να έχουμε μονάδε σήμερα να έχουμε μονάδες σήμερα λόγω της συγκυρίας της ύφεσης να μην είναι ανταγωνιστικές, αλλά η, ακόμα και να μην είχαμε την ύφεση, οι μονάδες αυτές δεν θα μπορούσαν να ήταν ανταγωνιστικές έναντι των λιγνητικών μονάδων ή έναντι των υδροηλεκτρικών μονάδων. Όταν λοιπόν το 2001 υπήρξαν αιτήματα από ιδιώτες επενδυτές, για ανάπτυξη μονάδων καύση εισαγόμενου λιθάνθρακα ή ακόμα και λιγνίτη αυτές απορρίφθηκαν από τη ρυθμιστική αρχή ενεργείας ως μη εντασσόμενε στην ενεργειακή πολιτική ε, των βεβαίως. τότε κυβερνησιών. Ναι, και αφού βεβαίω και μετά υπήρξαν και μεγάλε αντιδράσει, όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνητικό, αλλά και σε επίπεδο θα λέγαμε περιβαλλοντικού κινήματο, ότι αυτή η εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο θα έφερνε πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω ω προ τι αντιδράσει τι περιβαλλοντικέ, γιατί συγκεκριμένα στην περίπτωση του αλιβερίου η τοπική κοινωνία εκεί ήταν υπέρ της ανάπτυξης μιας μονάδας λιθάνθρακα δίπλα σε ένα, σε ένα υπάρχον τερματικό λιθάνθρακα. Ναι. Ε, και αν θυμάμαι καλά, παλιότερα είχαν κάνει και διαδηλώσει, είχαν υπέρ κατέβει του. στην Αθήνα υπέρ αυτού του εργοστασίου. Ναι, σωστό είναι. Και δεν έχει σημασία ποιο θα το έφτιαχναν, αν θα το έφτιαχνε η ΔΕΗ, αν θα το έφτιαχνε κάποιο ιδιώτη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία αυτό. Απλά θα ήταν περισσότερο ανταγωνιστική η οικονομία μα σήμερα. Τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα όμως, έχουμε κάποια δεδομένα. Και επίσης έχουμε και την υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που είπατε προηγουμένως, την πρόσβαση στο λιγνίτι και στα νερά, να την έχουν και άλλοι πέραν της ΔΕΗ. Mm. Αυτό πώς μπορεί να συνδυαστεί με τις προθέσεις που έχει η κυβέρνηση εξαγγείλει να σταματήσει τη διαδικασία, επί παραδείγματοι, της μικρής ΔΕΗ, που θα έδινε μια λύση και στο θέμα της πρόσβασης ιδιωτών οι λύσεις για την πρόσβαση σε φθηνά καύσιμα των ανεξάρτητων προμηθευτών έτσι ώστε να ανοίξει ένα μέρος της αγοράς μπορεί να γίνει με επικίνδυνους τρόπους. Ένας τρόπος λοιπόν ήταν η μικρή ΔΕΗ. Ένας άλλος τρόπος ήταν η πρόσβαση των ανεξάρτητων προμηθευτών σε λιγνητική και υδραυλική παραγωγή. Το πρόγραμμα νόμε από ναι. το αντίστοιχο γαλλικό οι σχέδιο, οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνητική και υδραυλική παραγωγή. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν απαιτούνται και τα δύο μαζί. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη, να είχε προχωρήσει αυτό το θέμα, Τη ε, περίπτωση των πληστηριασμών λιγνητική και υδραυλική παραγωγή σε εύλογα, σε εύλογε τιμέ, με βάση τα πραγματικά κόστη ναι. και όχι τα θεωρητικά, και να αναπτυχθεί η αγορά αυτή στο. Ε, λιανεμπόριο. Αυτό όμω καθυστέρησε πάρα πολύ. Το συζητάμε τα τελευταία, αν θυμόσαστε, τέσσερα 4 χρόνια, χρόνια αυτό το θέμα. Και τώρα έχει παγώσει διότι ε, θεωρήθηκε ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορούσε να περάσει από την προηγούμενη Βουλή. Γιατί αυτό θέλει νομοθετική ε, ρυθμίση. Δεν μπορούσε να περάσει και έτσι ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Τώρα εσεί, έτσι όπω μου το λέτε, και πραγματικά ε, εκτιμώ ότι έχει μια ε, προοπτική αυτή η σκέψη σα. Ε, η κατεύθυνση της, του, της πάυσης της διαδικασίας για μικρή ΔΕΗ δεν αποκλείεται να επαναφέρει την υπόθεση δημοπρασιών τύπου νόμε έτσι ώστε να καλυφθεί εκείνο που θεωρείται ως υποχρέωση και απέ, απέ, απέτηση των, 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 Ευρωπαίων και υποχρέωση της χώρας για πρόσβαση ιδιωτών σε και γενερά. Απόψη μου είναι ότι το σπάσιμο της ΔΕΗ σε μεγάλη και σε μικρή είναι ένα τεράστιο λάθος. Προσωπική άποψη αυτή. Ναι. Και εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. δεν αυτό έχει σημασία και, προέρχομαι... το το και βάρο του τομέα. Γνώμησες. Είτε αρέσει σε ορισμένου είτε όχι, η ΔΕΗ είναι εθνικό πρωταγωνιστής. Ποια όμω είναι η δουλειά τη ΔΕΗ, Η δουλειά τη ΔΕΗ είναι η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και η διάθεση ηλεκτρική ενέργεια. Η δουλειά τη ΔΕΗ δεν είναι η μεταφορά και η διανομή ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ έτσι μιλάμε, πρέπει δηλαδή, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μισό λεπτά, Άρα για να εξηγήσουμε και στου τηλεθεατέ που δεν έχουν την έτσι, λεπτομερή αυτή γνώση, όταν μιλάμε για μεταφορά και διανομή, μιλάμε για τη δουλειά που κάνει σήμερα ο ΑΔΜΙΕ, που είναι 100% στην κατρική τη εταιρεία, και ο ΔΔΕ. Λέτε λοιπόν εσεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό να σπάσει η ΔΕΗ, γιατί να σπάσει ο εθνικό πρωταθλητή αυτό. Όμω στο κομμάτι τη μεταφορά Ενέργειας, αυτή τη δουλειά που κάνει ο ΑΔΜΙΕ και τη διανομή που κάνει ο ΔΔΕ, γιατί να τα έχει η ΔΕΗ. Ε, Άρα, να πάμε προ πώληση του ΑΔΜΙΕ, γιατί να είναι ιδιοκτήτη η ΔΕΗ και να έχει επιρροή στη διαχείριση Μάλιστα. αυτών των παγίων. Κάλιστα, θα μπορούσε να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ ή αν θέλετε. Η δημοσιοποίηση του, να γίνει 100% δημόσιο. Οι μετοχές να μην ανήκουν 100% στη ΔΕΗ, στη ΔΕΗ, αλλά, αλλά στο, να στο ανήκουν 100%, δημόσιο. 100 στο δημόσιο. Να είναι μια διαφορετική εταιρεία Ακριβώς. με διαφορετική ε, λειτουργία και να Νομίζω μην ανήκει Την αγορά δεν την ενδιαφέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αρκεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς να μην έχει συγκρόμενα συμφέροντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι μέτοχος του ΑΔΜΗΑ. Και το λέτε διότι προφανώς, διότι οι χειρισμοί που μπορεί να κάνει κάποιο ο οποίο κατέχει την, το, 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 τα δίκτυα είναι τέτοιοι, αν είναι ο ίδιο και παραγωγός όπως είναι η ΔΕΗ, είναι τέτοιοι οι χειρισμοί που μπορεί να επηρεάσουν συνολικά τα δεδομένα τη αγορά. Δεν είναι μόνο τα δίκτυα, mm. αλλά είναι και η λειτουργία του συστήματο το ηλεκτροπαραγωγή πέρα από την λειτουργία της οικονομικής αγοράς, δηλαδή πέρα από την ημερήσια αγορά που τη λειτουργεί σήμερα ο Λαγιέ, Μάλιστα. έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την αγορά με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργούνται στρεβλώσεις και οι ιδιώτες προμηθευτές να μην γνωρίζουν σε τι τιμή αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια που πρέπει να προμηθευτούν για να τροφοδοτήσουν τους πελάτες τους. Ωραία, να έρθουμε και σε αυτό το τομέα, δηλαδή το, το, το τομέα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας που όπως ξέρουμε είναι οι εταιρείες οι οποίες αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα ή εισάγουν, εισάγουν ηλεκτρικό ρεύμα και πουλάνε στη Λιανική. Μάλιστα. Αυτό το θέμα και αυτό είναι υποχρέωσή μα έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση θα έλεγα και είναι και αίτημα και του καταναλωτή ο καταναλωτή θέλει, όπω και στι τηλεπικοινωνίε, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικέ εταιρείε παρόχου των υπηρεσιών των τηλεπικοινωνιακών, να έχει ας πούμε, τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα στι υπηρεσίε που θα του παράσχουν εναλλακτική πάροχη ηλεκτρικού ρεύματο. Γιατί αυτό το πράγμα έχει κολλήσει τόσο πολύ, εκτό τη αιτία που ξέρουμε όλοι, που ήταν η κατάρρευση των δύο εταιρεών Energa και Ellas Power. Ναι, στο τελευταίο θέμα δεν θέλω να αναφερθώ γιατί είναι σε εξέλιξη... Και δικαστικά βέβαια. Δικαστικά. Και δικαστικά, επομένως δεν θέλω να αναφερθώ και δεν θέλω να το θίξω αυτό το θέμα προς το παρόν. Ε, θα σας έλεγα το εξής. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών υπήρχε η πολιτική βούληση για απελευθέρωση. Ναι. Και έγινε με μια στρατηγική αλφαβήτα. Και πέτυχε. Στην περίπτωση της ενέργειας, δεν θέλαμε να απελευθερώσουμε την αγορά. Θέλαμε να κάνουμε τα τελείως απαραίτητα για να είμαστε εντάξει με την οδηγία. Αυτό ως ένα βαθμό το πέτυχε η, η χώρα μας, το πέτυχε το Υπουργείο, η ΔΕΗ, αλλά απελευθέρωση δεν έγινε. Δεν, δεν έχουμε απελευθέρωση της αγοράς. Θα σας αναφέρω παραδείγματος χάρη ότι αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι προμηθευτές έχουν κάτω από το 3% ε, τη αγορά. Το, 97% ΕΔΕ και το 3% ΕΔΕ. Και προσέξτε, κάτω... δεν μιλάμε τώρα για εταιρείε τύπου Ενέργα και Ελλάς Power, αν μου επιτρέπετε η σύγκριση, μιλάμε για κολοσσούς. Μιλάμε για την Ελπέντισον, μιλάμε για την Τέρνα Ενεργειακή, και την μιλάμε του... για, την Protergia, τη για ναι. την Προτέργεια. Και μιλάμε για τρεις εταιρείες που διαθέτουν δική του παραγωγή. παραγωγή. Αλλά δυστυχώς, η παραγωγή που διαθέτουν είναι με φυσικό αέριο και δεν είναι ανταγωνιστική έναντι των λιγνητών Άρα, και των Άρα, Κύριε Καριδογιάννη, και για να κλείσουμε με αυτό, κατά τη δικιά την εκτίμηση, για να υπάρξει κινητικότητα σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή. Είπαμε για την παραγωγή, είπαμε για τα μεταφορέ, διανομή. Για τον τομέα τη προμήθεια. Για να υπάρξει κινητικότητα και να έχουμε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουμε ανταγωνισμό. Τι θα μπορούσε να γίνει και τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε η νέα κυβέρνηση να κάνει. Θα έλεγα ότι πρέπει να κινηθούμε προ δύο κατευθύνσει. Η πρώτη έχει να κάνει με τη σωστή λειτουργία των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής, να μην έχουν συγκρόμενα συμφέροντα με τον κυρίαρχο παίχτη του στην ναι, αγορά. Τη ΔΕΗ δηλαδή. Με τη ΔΕΗ παραδείγματο χάρη. Άρα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός των χρεώσεων στα τιμολόγια τη... και του και κομματιού που δικτύου... αφορά τη χρήση του δικτύου μεταφοράς, τη χρήση του δικτύου διανομής, αλλά και των υπολείπων χρεώσεων όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλεια. Παραδείγματο χάρη, αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση εδώ, αν γίνει η διασύνδεση όλων των νησιών, της Κρήτης, των νησιών ναι, ναι. του Αιγαίου, θα αυξηθεί το φορτίο αφενός για το διασυνδεδεμένο σύστημα, άρα θα είναι ανταγωνιστικότερες ναι, ναι. όλες οι μονάδες και οι μονάδες της ΔΕΗ, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω της ύφεση έχουμε και, και μια αποβιομηχάνηση ναι, ναι. τη χώρα. Ε, σήμερα το φορτίο είναι εκεί που βρισκόταν το 2004-2003. Το Επομένω, καταλαβαίνετε ότι είμαστε πίσω μια δεκαετία σε ό,τι αφορά την, ε, τη ζήτηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα τομέα. Και ο άλλο τομέα είναι η πρόσβαση σε φθηνά ε, καύσιμα. Άρα, εάν η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει με το σπάσιμο της ΔΕΗ, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, θα υποχρεωθεί στο τέλος της ημέρας να προχωρήσει στους πληστηριασμούς λιγνητική και υδραυλικής παραγωγής. Και αυτό θα είναι πιθανόν το έναυσμα, θα είναι ας πούμε, το εργαλείο μέσω του οποίου θα έχουμε μια απελευθέρωση και στη λιανική του ρεύματος. Το καλό είναι ότι σήμερα έχουμε εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν Ας το πούμε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, αλλά και θεσμικά σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Καρτογιάννη για την συζήτηση που είχαμε. Εμείς συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι.